Καλησπέρα, παιδιά, είμαι ο Χάικη και σήμερα είμαι στον Pixelcraft μαζί με τον κύριο Νίκο και τον Φίλιππο. Αλλού. Αλλού, σοβαρά. Και ο άλλος φυσάει το μικρόφωνο. Και ο άλλος φυσάει το μικρόφωνο. Άσχημα ξεκινήσαμε. Και ναι, είμαστε στον Pixelcraft. Όσοι δεν ξέρετε τι είναι ο Pixelcraft, είναι ένας ιδιωτικός σερβερ που έχω για τα παιδιά που κάνουν donate και τους δίνω κάτι σαν ένα αντάλλαγμα, σαν ένα αγαπώ από μένα. Είναι να μπουν στον Pixelcraft, ο οποίος Pixelcraft έχει κάνει ένα update μεγάλο, έγινε hub, γιατί παλιά ήταν μόνο SMP, ήταν μόνο survival, τέτοια φάση. Και τώρα έχουν μπει και άλλα πράγματα. Έχει μπει το Skyblock, έχει μπει το KitPVP, το SMP και θα μπουν και άλλα πράγματα. Ό,τι βλέπετε αυτή τη στιγμή, βασικά, ό,τι βλέπετε στην οθόνη σας, λοιπόν, εκτός από το Facecam που είμαι εγώ, τα υπόλοιπα δεν τα έχω κάνει εγώ, τίποτα. Τα έχει κάνει ο κύριος Φίλιππος και ο κύριος Νίκος. Για πείτε τι έκανε ο καθένας. Θα ξεκινήσει ο Νίκος, ξέρω. Να ξεκινήσω από εδώ. Ναι, ναι. Okay, λοιπόν, αρχικά όλα τα plugins, ό,τι plugin βρίσκεται εδώ πέρα μέσα. Συγκεκριμένα το plugin για τα FE, το plugin για να μπαίνεις, να πηγαίνεις στα portal κτλ. Είναι φτιαγμένο από μένα. Ωραία. Με βοήθησαν υπερβολικά πολύ τα παιδιά στο setup, γιατί δεν είχα εγώ τόσο χρόνο. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, σας αγαπώ, ρε. Τίποτα, Νίκο, τίποτα, και εμείς αγαπάμε. Εδώ τα πάντα, builder, developer, όλα, τα πάντα είναι. Έτσι. Ωραία, και κυρίως εγώ έφτιαξα τα plugins, δηλαδή custom plugins και τα λοιπά. Αυτά. Βλέπεις, να είσαι από τους λίγους developers που κάνουν custom. Ναι, βασικά, developer αυτό είναι. Απλά κάποιοι το έχουν πάρει λάθος. Τέλος πάντων, εσύ κύριε Φίλιππε, τι έκανες? Εγώ έχω κάνει τα buildings εδώ πέρα που βλέπετε, όλα αυτά. Όλο αυτό το πράγμα. Το lobby, το skyblock, βασικά το spawn του skyblock. Βασικά όλα τα spawn. Ναι. Ναι. Φαντάζεσαι να έρθεις και τον άλλον τα σπίτια. Έκανα και το σπίτι του κύριου Γιώργου OMG32 στον SMP. Μου είχε πει ένα παιδί να το βοηθήσω, αλλά μετά το είπα στο chat σε εσάς και... Ναι, όχι, όχι, όχι. Τέλος πάντων. Και βασικά θα πούμε, μπορείτε να θέλετε να... Βασικά ο Νίκος να πει τι καινούργιο θα μπει στο σερβερ και μετά θα σας δείξουμε το κάθε σερβερ ξεχωριστά και τι μπορείτε να κάνετε στον καθένα. Ωραία. Στο σερβερ θα μπει ένα από τα αγαπημένα μου mini games, Syndicate Games λέγεται. Μιας και δεν υπάρχει πλέον στην Ελλάδα, Syndicate Games είναι ένα V1 για όσους δεν ξέρουν. Ένα V1 survival games. Δεν υπήρχε ποτέ στην Ελλάδα. Ναι. Ναι, δεν υπήρχε ποτέ στην Ελλάδα, όντως. Anyway, το plugin είναι custom από μένα, τα maps όλα είναι του Philip και η ιδέα είναι του Haki. Ναι, τα Syndicate Games είναι αυτά που υπήρχαν στο Multicube κάποτε, πριν κλείσει. Ήταν η ιδέα του Syndicate Game, του Syndicate Project, ο Syndicate το ξέρετε, όπου είναι ένα VN survival games με λίγα λόγια, όπως είπε ο Νίκος. Και θα μπει επίσης το SkyPVP, που είναι το γνωστό, ειδικά στην Ελλάδα, πάρα πολύ γνωστό, παντού υπήρχε για μια περίοδο. Όπου είναι κάτι σαν το KitPVP, απλά πέφτεις από ένα νησί, από τον αέρα και έχει διάφορα νησιά που μπορείς να πάρεις διάφορα πράγματα και το ένα και το άλλο. Και ναι, τέλος πάντων, αυτά θα μπουν και άλλα πράγματα στο μέλλον. Θα έχω συμπεριγραφή το group του Pixelcraft όπου μπορείτε να κάνετε ένα join και να ενημερώνεστε, ξέρω εγώ, με ό,τι καινούριο update και ό,τι τέλος πάντων γίνεται στο server. Και να γνωριστείτε με τα υπόλοιπα άτομα του Pixelcraft, οι οποίοι μερικοί είναι λίγο σπαστικοί γιατί συνέχεια σπαμάρουν χωρίς λόγο. Αλλά δεν τα λέμε αυτά, δεν τα λέμε. Όχι. Ναι, αλλά έχει και καλά παιδιά που βοηθάνε και έχουν όρεξη να ασχοληθούν. Τέλος πάντων, ας ξεκινήσουμε με τα πιο μικρά, δηλαδή τον KitPVP. Που δεν έχει σχεδόν. Ναι, δεν έχει και πολλά πράγματα να δείξουμε. Είχαμε. Ωραία, εσείς μπορείτε να μπείτε βασικά εσείς, αν δεν μπορείτε να μπείτε κανονικά από το portal. Με την πηξίδα που έχετε στο lobby για όσοι είστε στο server. Λοιπόν, εδώ απλά κατεβαίνεις, βασικά παίρνεις το kit σου. Οχ, αλλάξαμε το kit. Όχι, έτσι ήταν πάντα, ναι. Όχι, ναι, έτσι. Λάθος. Okay. Και είναι ένα kit PvP server. Παίζεις PvP, να ας πούμε, πρέπει ο Νίκος. Έχω το troller kit και αυτό τον πετάω μακριά. Ακούστε και περίεργα αυτό που πάω. Πόσο γαμάτο είναι το troller kit. Όχι αυτό που νομίζετε πάντως. Πρέπει να το δώσουμε κάτι, πρέπει να το δώσουμε armor, θα δούμε. Κάτι μπορούμε να το δώσουμε. Ναι, για να τρέξει λίγο παραπάνω. Ναι, ναι. Βασικά, εφόσον έχει invisible potion, για ποιο λόγο να πάρει armor, εφόσον θα το βλέπουν? Γιατί μπορεί να βγάλει την armor. Ή να τη βγάλει και να πιει μετά το invisibility potion. Α, ναι, όντως. Και ναι, αυτό που κάνεις είναι απλά παίζεις PvP και μπορείτε να δείτε τα στατιστικά σας με κάθετος Pixelcraft stats ή ναι, EP stats ή EP top που βλέπετε τους top.
Ρε φίλε, 750 kills λέει ο άλλος. Τι κάνει με τη ζωή του. Ο σερβερ δεν έχει. Βασικά ούτε μια εβδομάδα δεν έχει πλέον ανοιχτός. Ή παίζει μια εβδομάδα ακριβώς. Εν τω μεταξύ στο KidPVP και στο Skyblock δεν είναι τόσο πολλά άτομα, ρε φίλε. Πώς γίνεται να έχει τόσο πολλά. Ναι, ναι. Ναι, βασικά είναι. Δεν έχω ιδέα. Μπορεί και να είναι bot, ξέρω εγώ. Δεν έχω ιδέα. Δεν με πειράζει. Απλά μην το κάνετε. Λοιπόν, τώρα πάμε στον Skyblock. Που για να πάτε. Λοιπόν, μπορείτε απλά να γυρίσετε εδώ πέρα πίσω στο πόρταλ. Να ανοίξετε την πηξίδα και να πάτε στο KidPVP. Λάθος. Skyblock. Ορίστε, Skyblock. Εδώ πέρα το Skyblock. Λοιπόν, ο Skyblock. Το Skyblock ασχολήθηκε και ο Philip λίγο με τα plugins. Ασχολήθηκα και εγώ. Αλλά ναι, κυρίως... μωρέ, έτοιμα plugins είναι. Ναι, ναι, έτοιμα. Ναι, ενώ και καλά να τα κάνει config και τέτοια, να τα σετάρει. Ασχολήθηκα και εγώ. Αλλά το build είναι του. Του Φίλιπ και κάτι το, οποίο δε, το, κάτι το οποίο μου τη σπάει είναι το ρολόι, το οποίο δεν είναι συμμετρικό, είναι λίγο στα δεξιά και είναι τόσο σπαστικό, δεν είναι συμμετρικό, δες το! Δεν είναι στη μέση! Ισχύει, κανένα πρέπει να ήταν εδώ. Έλα το σπάσουμε, όχι εντάξει. Και αυτό που κάνει ο Skyblock είναι να παίξει Skyblock, λοιπόν αυτό. Και απλά γράφεις ένα slash Skyblock, αν θέλεις. Εδώ ακούμε ένα γκάγκουρα από κάπου, δεν ξέρω. Και... δικό μου ήταν. Ναι, και φτιάχνεις ένα Skyblock και παίζεις κανονικά το Skyblock σου. Έχεις διάφορα challenge. Να, ας πούμε εδώ πέρα. Και μόλις τελειώσεις ένα challenge, ξέρω σου λέει να μαζέψεις 64 κόμπλιστον. Με το που μαζέψεις 64 κόμπλιστον, ανοίγεις αυτό το panel, πηγαίνεις εδώ, πατάς αυτό και σου δίνει ένα reward. Και μετά σου ανοίγει άλλα challenge. Και πάει λέγοντας. Ωραία, φίλε, μόλις μεγάλωσε ένα δέντρο. Εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Αυτά πιστεύω, έχουμε κάτι άλλο να δείξουμε από το Skyblock. Το shop εδώ πέρα ξέρω εγώ μπορείς να ανταλλάξεις items. Ναι, έχει ένα shop. Το οποίο προσθέτουμε συνέχεια πράγματα γιατί δεν ξέραμε τι ακριβώς να βάλουμε στο shop. Και ρωτάμε εσάς τους παίχτες τι θέλετε να δείτε. Τι θέλετε ας πούμε από την Αφροξυλάνθη, την Γκούλα και την Ποπάρα. Άρε Ποπάρα. Και τέλος πάμε στον SMP. Ωραία. Με την πηξίδα κανονικά, όχι έτσι όπως πήγα εγώ. Δεν μπορείτε να πάτε έτσι εσείς, μόνο εγώ. Έτσι, μόνο εγώ φίλε. Μόνο εγώ, κανένας άλλος. Και είναι το ίδιο spawn που υπήρχε και στην προηγούμενη σεζόν. Όπως επίσης και το ίδιο seed, για όσους δεν το παρατήρησαν. Και θα κάνουμε μια αναπαράσταση στο Oglofus Protection, το οποίο είναι το... Σωστά δεν το είπα. Ναι, ναι, ναι. Οκ, okay, είναι το plugin του Νίκου, το οποίο θα το έχω στην περιγραφή. Για όσους έχετε server και θέλετε ένα. Και έχετε βασικά έναν SMP server και θέλετε κάποιο plugin όπου να μπορεί ο player να. Να κάνει, πώς λέμε, να προστατέψει τέλος πάντων την περιοχή του. Είναι μπάμπα, είναι full εύκολο το πρόγραμμα. Το plugin, το πρόγραμμα, ρε φίλε, το πιο πρόγραμμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, έλα, για πες μου, Νίκο. Λοιπόν, αρχικά, μου. Επειδή είσαι OP, εσύ θα πατήσει ένα pre-give για να πάρεις ένα spawn. Οκ. Okay. Ωραία, το πήρες στο spawn, έτσι. Περίμενε, πριν πρέπει να σου πω ότι στο spawn εδώ πέρα έχει έναν έναν villager που αγοράζει τα τέτοια, τα protection, τα σφουγγαράκια. Λοιπόν, αυτό το πρώτο χρειάζεσαι το starter kit. Δηλαδή με το starter kit που παίρνετε όταν μπείτε πρώτη φορά στο server μπορείτε να πάρετε αυτό το spawn. Ενώ μετά, με κανονικά emeralds, με coins βασικά που παίρνετε από το bank παίρνετε αυτό το spawn, ωραία. Δεν είναι bug, έτσι δουλεύει. Τέλος πάντων, αφού πάρετε το σφουγγαράκι, τι κάνουμε, για πες. Λοιπόν, αφού πάρουμε το σφουγγαράκι, το μόνο που έχουμε να κάνουμε, προσέξτε, το μόνο είναι να έρθουμε εδώ πέρα στο Wild, όπως θέλετε. Και να προσθέσουμε το spawn κάτω. Ωραίο. Μου αρέσει το εφέ που κάνετε, φίλε, έτσι. Ναι. By the way, για να μπορέσετε να ξεχωρίσετε ποια είναι η περιοχή σας, γύρω-γύρω από το protection area υπάρχει ένα effect. Ναι. Αυτό το effect λέγεται το χαρούμενο villager. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. 10x10 είναι. Ναι. Ναι, όταν είναι χαρούμενος ο villager σου βγάζει αυτό το effect, γι' αυτό. Ακριβώς. Ωραία. Και δεν μπορείτε να κάνετε μόνο αυτό. Μπορείτε να προσθέσετε και φίλους σας. Δηλαδή θέλω hack τώρα εδώ πέρα να σπάει. Πέρα το ότι είναι OP. Δεν μπορώ, αλλά ναι, αν δεν ήμουν OP δεν θα μπορούσα. Ναι, πατάμε P invite και hack. P invite και το όνομά μου, ξέρω εγώ. Πρέπει να είμαι μέσα στο τέτοιο. Πρέπει να είσαι μέσα στην περιοχή, αλλιώς δεν θα καταφέρεις να το κάνεις invite. Οπότε, okay. Πατάμε P invite και hacky. Για κάποιο λόγο
παρατήρησα ότι υπάρχει ένα bug στο invitation. Ναι, το είδα. Θα το φτιάξω. Και εγώ απλά. Α, φίλε, μπορώ να πατήσω εκεί πέρα και να. Ωραία, φίλε, και κάνω join. Απλά πατάς click here. Ωραία, ακριβώς. Απλά πατάς click here και κάνεις join στο... στην αρία. Και απλά μπορείς να χτίσεις και εσύ. Ναι, μόνο εδώ, έτσι, όχι και στα υπόλοιπα που μπορείς να έχεις βάλει. Μόνο εδώ. Και επίσης ένας member σε μια περιοχή δεν μπορεί να σπάσει το spawn. Μπορεί να του σπάσει μόνο ο ιδιοκτήτης. Ωραία. Και μπορείς να βάλεις. Άκυρο, αυτό δεν το ξέρω καν. Αλλά μπορείς να βάλεις flags ή μόνο όσα έχεις. Μόνο όσα έχεις. Α, οκ, okay, ωραία. Εντάξει. Ωραία. Και όταν το σπάσεις, κάνει αυτό το εφέ και φεύγει. Και φεύγει. Rip. Εξαφανίζεται. Ναι. Τι άλλο έχουμε να δείξουμε. Για τα coins τέλος πάντων. Για το πώς μπορείς να βγάλεις coins στο server. Φραγκάκια. Mm-hmm. Λοιπόν, έρχεσαι εδώ πέρα στο bank και αλλάζεις τα διαμάντια, το gold, το iron και το emerald και τα coins, ωραία. Και από εδώ πέρα τα πουλάς εκείνα τα coins για να πάρεις πάλι τα diamonds και τα iron πίσω. Λοιπόν, και με εκείνα τα coins, λοιπόν, έχουν διαφορά με τα κανονικά τα emeralds. Από τους villagers μπορείς να αγοράσεις μόνο με τα coins. Αν δοκιμάσεις να αγοράσετε με τα emeralds, θα σας το δώσει πίσω. Έτσι, ας το πετάξει, ας το φτύσει. Και μπορείτε να αγοράσετε, ξέρω εδώ πέρα, το Protector. Και εδώ κάτω έχει κάτι σαν μια μικρή λαϊκή αγορά που έφτιαξε ο Φιλιπ. Όπως και το υπόλοιπο spawn, τέλος πάντων, το έφτιαξε ο Φιλιπ. Φίλε, δεν είπαμε τίποτα για το Φιλιπ σε αυτό το στον SMP. Φίλε, σε αγαπάμε, ρε. Τον αγαπάμε το Φιλιπ που και που. Και ναι, τέλος πάντων, να αγοράσετε διάφορα πράγματα. Αυτό. Και αν θέλετε να φύγετε, από εδώ έχει ένα lobby portal, γυρνάτε πίσω. Μην μπορείτε να πατάτε slash hub, δεν δουλεύει. Μέσα αυτέ τι μέρε, ναι, θα μπει και το slash hub. Α, σοβαρά. Ναι, οπότε έτσι όταν βλέπετε αυτό το βίντεο να έχει μπει ήδη. Ναι. That's what she said, αλλά θα έχει μπει ήδη. Οπότε αυτά. Mm-hmm. Ναι, α, και κάτι τελευταίο. Τι πες, Φίλιπ. Όχι τίποτα, απλά. Αυτό που θέλω να πετύχω βασικά με το spawn είναι έτσι ένα μικρό spawn. Έτσι να χωρέσουν ό,τι χρειάζεται για το survival ενός παίχτη. Ναι, ναι, αυτό. Δηλαδή το shop, εδώ το PvP area. Να, ναι, έχει μπει πέρα. Εδώ πέρα. Ναι, κάτω... τα info. Τα info. Ναι. Κάτι απλό. Να μην χάνει το ξέρω παίχτη, να πηγαίνει slash spawn, παπ, αγοράζει πράγματα και φεύγει κατευθείαν έξω στο wild. Και είναι και στα χρώματα του χάκι. Ναι, εννοείται. Έτσι πρέπει. Πραγματικά και... ο Φίλιπ παίζει να είναι ένα από του καλύτερου builder, έτσι. Ναι, έλα, δεν κοκκινίζω. Έχει πολλού builder στην Ελλάδα. Είναι όμω σαν το spawn τώρα. Γίνεται ροζέ. Και λοιπόν, ήθελα να πω. Α! Και κάτι άλλο. Λοιπόν, θα έχω το Bycraft για να μπείτε στο server πριν να κάνετε donate. Είναι με 5 ευρώ, ξέρω εγώ, το μικρότερο το οποίο μπορείτε να πάρετε access στο server. Και λέγεται, είναι ένα πράσινο κουτάκι. Θα το έχω στην περιγραφή βασικά το link για να πάτε στο Bycraft. Και αγοράσετε το πράσινο κουτάκι. Είναι πράσινο που λέει ότι με αυτό μπαίνει στο Pixelcraft. Γιατί μερικοί κάθονται και αγοράζουν άλλα. Ξέρω εγώ, λέει, με αυτό δεν μπαίνει στο Pixelcraft. Α, μάλλον αυτό πρέπει να αγοράσω για να μπω. Δεν ξέρω πώς το σκέφτονται. Δεν έχω ιδέα τι σκέφτονται εκείνη την ώρα. Και δεν θέλω καν να μάθω τι σκέφτονται. Ναι, σήμερα και... όντως ήταν ένας που είχε αγοράσει αυτό το κόκκινο που λέει. Ναι, είναι κι άλλοι, δεν σύμφωνα με αυτός. Και είναι σε φάση, ρε, χάκι μου έκλεψε τα λεφτά, έκανα donate και δεν μπορούσα να μπω. Και μετά του λέω, πώς σε λένε, και μου λέει το όνομά του και πάω και τσεκάρω στο Minecraft και έχει αγοράσει, ξέρω εγώ, unban fee, ό,τι να είναι, ξέρω εγώ. Πράσινο κουτάκι. Πράσινο κουτάκι, ίσον μπαίνω Pixelcraft. Και έχει και διάφορα ranks τα οποία δίνουν κάποια προνόμια, τα οποία όταν πάτε στο Minecraft και πατήσετε buy, θα σας δείξει τέλος πάντων τι σας δίνει το κάθε kit. Το κάθε rank. Και το rank εννοείται τα παίρνετε σε όλα τα server. Παίρνετε διάφορα προνόμια στο κάθε server ξεχωριστά. Και το όνομά σας είναι διαφορετικό. Ας πούμε εδώ πέρα είναι ο Hero, ο Legend και είναι και ο God. Δεν φαίνεται κανένας God. Ο God είναι το μεγαλύτερο. Και ναι, αυτά. Και μπορείτε να κάνετε donate με PayPal ή PaySafe. Η PaySafe είναι όταν πάτε να αγοράσετε τέλος πάντων να πληρώσετε το κουτί. Το πράσινο κουτί. Το ξαναλέω. Το πάκετ τέλος πάντων. Είναι το payment wall. Πατάτε payment wall και μετά έχετε την επιλογή pay safe card. Ωραία. Ωραία. Αυτά. Αυτά δεν ξέρω αν έχετε κάτι να πείτε εσείς. Όχι εγώ. Αυτά. Οκ. Okay, ό,τι πληροφορίες θα χρειαστείτε θα τις έχω στην περιγραφή. Θα έχετε ωραίο κιόλας Νίκο, έχεις να... ακόμα κανάλι. Έχεις τι? Κανάλι Νίκο εσύ. Έχω κανάλι αλλά δεν το χρησιμοποιώ οπότε άστο. Θα έχω και, και του Νίκου, θα έχω και του Φίλιπ που ανεβάζει βίντεο. Θα γίνω διάσημος. Για πες. Τίποτα, κάτι τελευταίο απλά. Εσείς σαν players, να πείτε στα comments κάποιες ιδέες που θα θέλατε να προσθεθούν στο server και έτσι, ξέρω, να κάνουμε κάτι που σας αρέσει. Ναι, ναι, ιδέες. Ναι, ναι, διάφορες ιδέες. Και επίσης, άμα δεν σας αρέσει κάτι από τον server που αποκλείεται, ναι,
Anyway, γράψτε το please κάτω στα comments να ναι, τα γράψουμε. Και αν δεν είστε στο server και θέλετε να μπείτε και δεν έχετε την οικονομική δυνατότητα και για κάποιο λόγο αισθάνεστε τυχεροί, αφήστε στα σχόλια το όνομά σας που έχετε στο Minecraft και λογικά λέω να δώσω 5 access. Καλά δεν είναι τα 5? Μια χαρά είναι. Χουβαρδάς φιλοφώτης. Βάλα, γράψτε το όνομά σας στα σχόλια από κάτω και θα βάλω 5 άτομα. Ξέρω εγώ, θα τα ανακοινώσω στο group του Pixelcraft. Δηλαδή μόλις τώρα έχασες 25 ευρώ. Ναι, τζάμπα 25 ευρώ. Αλλά εγώ δεν έχασα απολύτως τίποτα. Βασικά έχασα, αλλά δεν πειράζει. Όποιος χάνει την αγάπη κερδίζει στα χαρτιά. Το αντίθετο. Το αντίθετο. Οπότε παιδιά, αυτό είναι αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε ένα like. Επίσης θα τσεκάρετε τα πράγματα που θα έχω στην περιγραφή. Και τα λέμε πάλι επόμενη φορά. Γεια σας. Γεια σας, Μάγκη. Bye bye.